Στα κάγκελα βγήκαν τη Δευτέρα και οι εκπαιδευτικοί του Βορείου Εύρου συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις κατά της αξιολόγησης. Ζητούν να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του σχολείου, αντιτιθέμενοι στο νέο νομοσχέδιο που στηρίζει Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών είναι πλέον υποχρεωτική με απόφαση της Υπουργού, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις των συνδικαλιστών όπως και πέρυσι. Η αξιολόγηση αφορά 160.000 εκπαιδευτικούς και 15.000 σχολικές μονάδες. Επίσης, θα υπάρχει αξιολόγηση του έργου και των στελεχών εκπαίδευσης και βεβαίως και των εκπαιδευτικών με στόχο την επιβράβευση της προσπάθειας και την βελτίωση της απόδοσης. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις ήταν μαζική και δυναμική. Αυτό που δεικνύει την θέληση και την απόφαση των εκπαιδευτικών να αντιταχθούν στους επικίνδυνους και καταστροφικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου. Δεν μας φοβίζουν οι απειλές, οι εκφοβισμοί, η τρομοκρατία και οι άλλες μεθοδεύσεις του Υπουργείου. Σταθερή μας επιδίωξη είναι η υπεράσπιση του δημόσιου δωρεάν σχολείου απέναντι, όπως είπαμε, στις καταστροφικές επιδιώξεις του Υπουργείου. Κούλι και Ραμαίος, ακούστε το καλά, αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την απόσυρση της εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρου Κόπτση, καθώς θεωρούν πως αν προχωρήσει η υλοποίησή της, είναι σίγουρο ότι αφενός θα παραβιαστούν συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματά τους και αφετέρου θα επικρατήσει ένα αλαλούμ στην κάλυψη των κενών, με θύματα τελικά τα ίδια τα παιδιά και την εκπαιδευτική διαδικασία. Να καταργηθούν οι νόμοι και η εγκύκλειος κόψη αυτούς που έχει προσπαθεί να επιβάλλει διαπυρώσεις και σιδήρου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και αφορούν το λεγόμενο σύστημα αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης, αν και ο τίτλος είναι ψευδεπίγραφος και δεν αφορά αυτό ακριβώς το ζήτημα. Αφορά την εμείς αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση του δημόσιου δωρεάν σχολείου, το Υπουργείο επιδιώκει την κατάργηση του δημόσιου δωρεάν σχολείου. Δεν υπάρχει κοινός τόπος επικοινωνίας. Πρέπει να αποσύρουν όλα αυτά τα επικίνδυνα νομοθετήματα. Οι εκπαιδευτικοί δεν αντιτίθενται τόσο στην καθαυτή αξιολόγηση, αλλά στην υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου, αναφέρει ο κ. Κουσινίδης. Οι συγχωνεύσεις τμήματων και η είσοδος ιδιωτών θα το μετατρέψει σε μια μεγάλη μπίζνα, αναφέρει ο πρόεδρος της ΒΕΛΜΕ Εύρου. Αυτό το θέμα δεν αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Αυτό το θέμα αφορά κατηγοριοποίηση σχολείων. Κλείσιμο σχολείο, συγχωνεύσεις τμήματων και σχολείων σε όλη τη χώρα, είσοδος των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην εκπαίδευση, μια μεγάλη business στην εκπαίδευση, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό που λένε, το οποίο κάποιοι στο Υπουργείο Μανδαρίνη και Γραφειοκράτες θα βγάλουν πολλά λεφτά. Και γι' αυτό οι ήρωτες εκπαιδευτικοί πρέπει να εργαστούν σε μια γραφειοκρατική διαδικασία που καμιά σχέση δεν έχει με την καθημερινή μας παιδαγωγική διαδικασία.